Η ολιστική καταγραφή του κάστρου Ισπάφου συμπεριλαμβάνει την ψηφιοποίηση με σύγχρονες τεχνολογίες όπως laser και drones. Ακολούθως, τα δεδομένα επεξεργάζονται όπου με τη χρήση παραμετρικών λογισμικών και μεθόδου Building Information Modeling το μνημείο μεταφέρεται στο τρισδιάστατο ψηφιακό περιβάλλον. Έπειτα, όλες οι πληροφορίες μπορούν να παρουσιαστούν και να χρησιμοποιηθούν από την πολυεπιστημονική κοινότητα. Εδώ βλέπετε μια εφαρμογή βασισμένη σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας για την περιήγηση στα κάστρα Κολοσσού και Πάφου αντίστοιχα, Virtual Reality. Σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η παρουσίαση αριθμού εικόνων σχετικών με τα μνημεία, αλλά και μια γενική περιγραφή για την ιστορία τους. Βασική λειτουργία είναι η ελεύθερη περιήγηση στους χώρους των μνημείων και η ενεργοποίηση συγκεκριμένων σημείων προβολής πληροφοριών για τους χώρους των κάστρων, τη χρήση τους, αλλά και ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρο σε αυτά. Η εικονική πραγματικότητα δίνει την αίσθηση της ζωντανής περιήγησης στους χώρους, αλλά και την κατανόηση του πραγματικού μεγέθους και της διαρρύθμισης των μνημείων. Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει στόχο όχι μόνο τη διατήρηση της ιστορίας, αλλά και την προβολή των μνημείων και των αξιών που τα συνοδεύει. Εδώ βλέπετε τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου βιντεοπαιχνιδιού που βασίζεται στη ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το διαδραστικό αυτό παιχνίδι χρησιμοποιεί ακριβή τρισδιάστατα μοντέλα που προέκυψαν μέσω της τρισδιάστατης καταγραφής της γεωμετρίας των μνημείων με τη βοήθεια επίγειων και εναέριων σαρωτών, σκάνερς και drones. Για την υλοποίησή του χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές και τεχνολογίες. Τα κύρια κίνητρα πίσω από το έργο είναι η επέκταση των νέων τεχνολογιών, η βελτίωση της εμπειρίας της αφήγησης και η προώθηση της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο βιντεοπαιχνίδι όπου ο εικονικός επισκέπτης του μνημείου μπορεί να περιηγηθεί στα μνημεία και να μάθει για την ιστορία τους. Επίσης, με τη βοήθεια του εικονικού οικοδεσπότη του μνημείου, ο χρήστης περιηγείται μέσα στα μνημεία και ανακαλύπτει τμήματα της ιστορίας τους μέσα από ενίγματα και γρίφους βασισμένα σε ιστορικά γεγονότα για κάθε ένα από τα μνημεία. Τέλος, αναπτύχθηκε ένα διασκεδαστικό μαθησιακό περιβάλλον που βοηθά τον χρήστη να δει και να μάθει για τα ιστορικά μνημεία χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γνώση.